Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 971. Είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, το Ιώτα, το 10 κεφάλαιο. Σελίδα 971, 10 κεφάλαιο. Ήτο δε της άνθρωπος εν Καισαρία ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος, εκ του τάγματος του λεγόμενου Ιταλικού, ευσεβής και φοβούμενος των Θεών με τα παντός του οίκου αυτού, ώστις και έκαμνε ελεημοσύνες εις των λαών πολλάς και εδέετο του Θεού δια παντός, ούτως είδε φανερά δια οράματος περνετνά την ώραν της ημέρας άγγελων του Θεού ότι εισήλθε προς Αυτόν και είπε προς Αυτόν: Κορνήλιε, ο δε ατενήσας εις Αυτόν και έμφοβος γενόμενος είπε: Τι είναι, Κύριε? Και είπε προς Αυτόν: Επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνόν σου ενώπιον του Θεού. Και τώρα πέμψον εις σιώπιν ανθρώπους και προσκάλεσον το Σίμωνα ως της επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται παρά την ησίμωνη βυρσοδέψη έχοντι οικία πλησίων της θαλάσσης, ούτως θέλει συλλαλήσει τι πρέπει να κάμνεις. Καθώς δε ανεχώρησεν ο άγγελος ο λαλών προς τον Κορνήλιον, εφώναξε δύο εκ των υπηρετών αυτού και ένα στρατιώτη ευσεβή εκ των διαμενόντων πάντοτε πλησίων αυτού και διηγηθείς προς αυτούς τα πάντα, απέστειλεν αυτούς εις την Ιώπην. Τη δε επαύριον εν εκείνη οδηπόρουν και πλησίαζον εις την πόλη, ανέβει ο Πέτρος στο δώμα δια να προσευχηθεί περί την έκτην ώραν και πεινάσας ήθελε να φάγει. Ενώ δε ετοίμαζον επήλθεν επ' αυτόν έκστασης. Και θεωρεί τον ουρανόν ανεωγμένον και καταβαίνον επ' αυτόν σκεύος τίος συνδόνα μεγάλη, το οποίον ήτο δεδεμένον υπό των τεσσάρων άκρων και κατεβιβάζετο επί την γην, εντός του οποίου υπήρχαν πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού. Και έγινε φωνή προς αυτόν: Σηκωθείς Πέτρε, σφάξον και φάγε. Ο δε Πέτρος είπε: Μη γέννητο, Κύριε, διότι ουδέπατε έφαγον ουδέν βέβυλον ή ακάθαρτον. Και πάλι εκ δευτέρου έγινε φωνή προς αυτόν: Όσα ο Θεός εκαθάρισε, σύ μη λέγε βέβυλα. Έγινε δε τούτο τρεις. Και πάλι να ανελήφθη το σκεύος εις των ουρανών. Ενώ δε ο Πέτρος ήτο εν απορία καθεαυτόν τι σήμαινε το όραμα το οποίον είδε, ιδού οι άνθρωποι απεσταλμένοι παρά του Κυρίου ερωτήσαντες και μαθώντες την οικίαν του Σίμωνος έφτασαν εις την πύλη και φωνάξαντες ηρώτουν ότι ο Σίμων ο επωνομαζόμενος Πέτρος ξενίζεται εντάφθα. Και ο νέος Πέτρος διαλογίζεται περί του οράματος, είπε προς αυτόν το πνεύμα: Ιδού τρεις άνθρωποι σε ζητούσι. Σηκωθείς λοιπόν κατάβυθι και είπαγε με ταυτόν μη δόλος διστάζον διότι εγώ απέστειλα αυτούς. Καταβάζεται ο Πέτρος προς τους ανθρώπους απεσταλμένους προς αυτόν από του Κορνηλίου, είπε: Ιδού εγώ είμαι εκείνος τον οποίον ζητείτε, τι η αιτία δια την οποία ήλθετε? Ιδέ είπον: Κορνήλιος ο εκατόνταρχος ανήρ δίκαιος και φοβούμενος των Θεών και μαρτυρούμενος υπό όλου του έθνους των Ιουδαίων διετάχθη Θεόθεν υπό Αγίου Αγγέλου να σε προσκαλέσει εις τον οίκον αυτού και να ακούσει λόγους παρά σου. Προσκαλέσας λοιπόν αυτούς έσω, εφιλοξένησε. Τη δε επαύριον εξήλθω Πέτρος με ταυτόν και την έστων αδελφών των από τη Ιώπης υπήγων με ταυτόν. Και τη επαύριον εισήλθον εις την Καισάρια. Ο δε Κορνήλιος περιέμενεν αυτούς συγκαλέσας, τους συγγενείς αυτούς, αυτού και τους οικείους φίλους. Ως δε εισήλθον ο Πέτρος, ελθόν ο Κορνήλιος συνάντησιν αυτού, έπεσεν εις τους πόδας αυτού και προσεκίνησεν. Αλλά ο Πέτρος εσήκωσε αυτόν, λέγον: Σηκώθητη και εγώ αυτός άνθρωπος είμαι. Και συνομιλών με ταυτού εισήλθε και βρίσκει συνηγμένους πολλούς. Και είπε προς αυτούς: Εις εξεύρετε ότι είναι ασυγχώρητον εις άνθρωπον Ιουδαίων να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει εις αλόφιλον. Ο Θεός όμως έδειξε σε μέ να μη λέγω μηδέν άνθρωπον βέβυλον ή ακάθαρτον, όδεν και προσκληθείς ήλθον χωρίς αντιλογίας. Ερωτώ λοιπόν, διατί να λόγο με προσκαλέσατε? Και ο Κύριος είπε: Από τεσσάρων ημερών ήμην νηστεύων μέχρι της ώρας ταύτης και την ενάτην ώραν προσευχόμην εν το οίκο μου. Και ειδού εστάθη ενώπιόν μου ανήρ με ενδύματα λαμπρά και λέγει: Κορνήλιε, εισηκούστη η προσευχή σου και ελεημοσύνες σου εμνημονεύθησαν ενώπιον του Θεού.
Πέμψον λοιπόν η σιώπην και προσκάλεσον το Σίμωνα, ώστις επωνομάζεται Πέτρος. Ούτως ξενίζεται εν διοικία Σίμωνος του Πυρσοδέψου πλησίων της θαλάσσης. Ώστις ελθόν θέλει συλλαλήσει. Ευθύς λοιπόν έπεμψα προς αυτόν και εσύ έκαμες καλά ότι ήλθες. Τώρα λοιπόν εμείς πάντες παριστάμεθα ενώπιον του Θεού, δια να ακούσομεν πόσα, ως πάντα όσα προσετάχθησαν εις εσέ υπό του Θεού. Τότε ο Πέτρος ανοίξα στο στόμαν είπε, «Επ' αληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εν παντή έθνη, ως της φοβείται Αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνην, είναι δεκτός εις Αυτόν». Των λόγων των οποίων απέστειλε προς τους Ιούς Ισραήλ ευαγγελιζόμενος ειρήνην δια Ιησού Χριστού, ούτως είναι ο Κύριος πάντων, των λόγων τούτων συσεξεύρεται, ως της εκηρύχθη καθ' όλην την Ιουδαίαν αρχή σας από της Γαλιλαίας μετά το βάφτισμα το οποίον εκήρυξεν ο Ιωάννης. Και πως ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιον και με δύναμη, ως της διήλθεν ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, διότι ο Θεός ήτο μετ' αυτού. Και εμείς είμεθα μάρτυρες πάντων όσα έκαμε εν τη γη των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ, τον οποίον εφώνευσαν κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός ανέστησε την τρίτην ημέραν και έκαμεν αυτό να εμφανιστεί ουχής πάντα το λαόν, αλλά εις μάρτυρας τους προσδιορισμένους υπό του Θεού εις ημάς, ήτιν εσυνεφάγομεν και συνεπίωμεν με ταυτού αφού ανέστη εκ νεκρών. Και παρήκελεν εις ημάς να κηρύξομεν προς τον λαόν και να μαρτυρήσομεν ότι αυτός είναι ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών. Εις τούτον πάντες οι προφήτες μαρτυρούσιν ότι δια του ονόματος αυτού θέλει λάβει άφεση αμαρτιών πας ο πιστεύων εις αυτόν. Ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας των λόγων και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί ότι ήλθον μετά του Πέτρου, όσοι ήλθον μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχήθηκε επί τα έθνη, διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεό. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος, μήπως δύναται της να εμποδίσει το είδωρο ώστε να βαστιστώσει νούτι, ή την εσέλαβον το Πνεύμα το Άγιον καθώς και εμείς, και προσέταξεν αυτούς να βαπτιστώσουν εις το όνομα του Κυρίου. Τότε παρεκάλεσαν αυτόν να διαμείνει ημέρα στινάς. Αμήν. Είναι η περίοδος που ο Θεός έχει αποφασίσει να εργαστεί με δυνάμεις Πνεύματος Αγίου. Έχει επιστρατεύσει όλα τα στρατεύματα του ουρανού. Και ο ίδιος ο Πατέρας, διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, έχει αποφασίσει να επέμβει σε όλη την οικουμένη. Όμως πολλές δυσκολίες έχει να αντιμετωπίσει ο Θεός, που πρέπει να βρούνε λύση και τακτοποίηση. Μία πολύ μεγάλη δυσκολία που έχει να αντιμετωπίσει είναι ότι η Εκκλησία του Θεού, η Εκκλησία του Χριστού, την οποία ο Χριστός οικοδομεί επί της γης, είναι η Εκκλησία που αυξάνει, που δημιουργήθηκε, αυξάνει και οικοδομείται μέσα στη γη Ισραήλ, ανάμεσα στο λαό Ισραήλ και ανάμεσα στους πιστεύοντες εις ένα Θεό παντοκράτορα, Κύριο, ένδοξο. Όμως ο Θεός δεν ήλθε, δεν έστειλε τον Χριστό μόνο για το λαό Ισραήλ. Ο Θεός έστειλε τον Χριστό, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, για όλους τους ανθρώπους, σε όλο το πρόσωπο της οικουμένης, σε όλο το πρόσωπο της γης. Και πρέπει αυτό να αλλάξει. Γιατί ήταν τότε με βάση το νόμο και το Λόγο του Θεού από τον Μωυσή, και ο Θεός πρέπει να αλλάξει τώρα τις καταστάσεις που ίδιος είχε δημιουργήσει με το Λόγο του. Καταρχάς, γιατί ο Θεός αλλάζει καταστάσεις, αδερφοί. Αλλάζει καταστάσεις. Αλλάζει τις καταστάσεις που Αυτός έχει δημιουργήσει. Επεμβαίνει δυναμικά. Γιατί θεωρεί το ασυγχώρητον σε άνθρωπον Ιουδαίων να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει αλλόφυλλον. Και ψάχνει να βρει
το Πνεύμα το Άγιο σ' όλη την οικουμένη, έναν άνθρωπο που όχι μόνο η καρδιά του να είναι τέλεια, αλλά να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται, ώστε ο Θεός πρώτον να τον διδάξει και να αποδεχθεί τη διδασκαλία, δεύτερον να του αποκαλύψει και να εκτελέσει τις αποκαλύψεις, και τρίτον να τον προστατεύει και να τον ελευθερώνει, και ο άνθρωπος να τον δοξάζει. Και βρήκε έναν άνθρωπο που λέγεται Κορνήλιος, Ρωμαίος, εκατόνταρχος, προσήλυτος στο λαό Ισραήλ, με χαρακτηριστικά όμως που, όπως είπαμε, θέλουμε σήμερα να τα ζητήσουμε. Και ευθύς εξ αρχής, με το που μπαίνει το Πνεύμα το Άγιο διασαφηνίζοντας το Λόγο του Θεού, περιγράφει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου τον οποίον εξέλεξε. Ευσεβής, φοβούμενος τον Θεόν, όχι μόνος του, αλλά με όλο του τον οίκον. Δηλαδή είχε διδάξει το φόβο του Θεού, καθώς είχε στην οικογένειά του, καθώς είχε διδαχθεί το φόβο του Θεού από τον Θεό. Όλο το σπίτι, ένα ολόκληρο σπίτι, βρισκόταν εκείτετο στο φόβο του Θεού. Με αποτέλεσμα να κάνει ελεημοσύνες στο λαό πολλάς. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μη φοβόμαστε όταν δίνουμε ότι χάνουμε, αλλά να ξέρουμε όταν δίνουμε κερδίζουμε και στον ουρανό και στη γη. Αλλά θα πρέπει, για να είμαστε με κέρδος, η καρδιά μας να είναι γεμάτη με χαρά, που η χαρά προέρχεται από το φόβο του Θεού, από την πίστη, αλλά ιδιαιτέρως από τα σπλάχνα του Χριστού στην καρδιά μας. Ελεημοσύνας πολλάς, αλλά και κάτι άλλο, γιατί η ελεημοσύνη δεν πάει μόνη της, και αν προσπαθείς την ελεημοσύνη να την πας μόνη της, θα σκανδαλιστείς, θα θυμώσεις, θα αγριέψεις, θα κακιώσεις. Η ελεημοσύνη πάει με προσευχή, ώστε στην προσευχή η αγάπη του Θεού να πλημμυρίσει την καρδιά σου δια Πνεύματος Αγίου. Ο άνθρωπος δεν είναι ελεήμων. Δεν είναι. Μην ψάχνεις τον εαυτό σου να βρεις χαρακτηριστικά ελεημοσύνης. Δεν μπορεί. Κανένας άνθρωπος δεν έχει. Γι' αυτό και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει τις ευλογίες του Θεού που υπόσχεται ο Θεός. Ο άνθρωπος όμως που πλησιάζει το Θεό, εξητεί το Θεό, ο Θεός αυτόν γίνεται μισθαποδότης, και το πρώτο πράγμα που κάνει, πλαταίνει την καρδιά του ανθρώπου. Πλατύνθητε Κορίνθιοι, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Άνοιξε την καρδιά σου. Δεν μπορείς, ο Θεός θα την ανοίξει. Ένας άνθρωπος απολύτως κατάλληλος, πρώτον για να λάβει διδασκαλία, δεύτερον να λάβει αποκάλυψη, και τρίτον σε απόλυτη προστασία και ελευθερία από το Θεό να περπατεί, να περπατά μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού, να αυξάνεται η δύναμη της εξουσίας του, αλλά πάντοτε εις δόξαν του Θεού Πατρός. Ένας άνθρωπος άριστο παράδειγμα για μας. Δεν ήταν χριστιανός, δεν ήταν αναγεννημένος, δεν ήταν βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Ένας άνθρωπος μακράν του Θεού, αλλά ένας άνθρωπος ευσεβής, φοβούμενος τον Θεόν. Ο Θεός είχε ανοίξει την καρδιά του και έκανε ελεημοσύνες πολλές. Εμοίραζε γενναιόδωρα, απλόχερα, δάνειζε χωρίς να περιμένει ανταμοιβή. Η δικαιοσύνη του ήταν μέσα στην παρουσία του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού ήταν μέσα στη ζωή του, και η δύναμη της εξουσίας του αύξανε μέσα στη δόξα του Θεού. Δεν ήταν άφρον, δεν ήταν ανόητος, δεν διεσκόρπιζε με θλίψη, αλλά διεσκόρπιζε με χαρά, και
η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά. Με χαρά έκανε ό,τι έκανε. Όταν χανόταν η χαρά του, σταμάταγε. Έλεγε μέχρι εδώ, δεν μπορώ άλλο εγώ. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, ό,τι και να κάνουμε, αν δεν υπάρχει η χαρά του Κυρίου μέσα μας, δύναμη Θεού δεν υπάρχει. Με χαρά. Και η χαρά δεν είναι επίκτητη. Δεν μπορώ να γίνω χαρούμενος. Η χαρά είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά για να υπάρξει χαρά πρέπει να προϋπάρχει αγάπη. Γιατί ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι συνεχόμενος. Δεν είναι μια και έξω. Πρώτον, αγάπη. Η αγάπη σου γεμίζει την καρδιά χαρά. Όταν υπάρξει αγάπη και χαρά έρχεται ειρήνη. Όταν υπάρξει αγάπη, χαρά, ειρήνη έρχεται μακροθυμία. Όταν έρθει και η μακροθυμία έρχεται η Χριστότητα, γίνεσαι χρήσιμος. Και όταν έρθει και η Χριστότητα έρχεται η αγαθοσύνη στη ζωή σου. Και όταν έρθει και η αγαθοσύνη, μπήκαμε πια στην πίστη του Θεού που ό,τι αν ζητάτε θέλετε λαμβάνει. Και όταν έρθει και η πίστη του Θεού, ο άνθρωπος χρειάζεται φρένο για να περπατάει κατά το πνεύμα και έρχεται η εγκράτεια. Αυτά τα χαρακτηριστικά που έρχονται κατά χάριν στον αναγεννημένο, ο αδελφός μας ο Κορνήλιος τα είχε επειδή μόνο και μόνο ήταν φοβούμενος εις τον Θεόν. Και ο Θεός τον βρήκε και φώναξε «Βρήκα». Πώς τον βρήκε? Έφτασε ενώπιόν μου οι προσευχές του και οι ελεημοσύνες του. Με έκαναν και τον θυμήθηκα. Και μάλιστα πιο σωστά, με έκαναν και τον πρόσεξα. Μου τράβηξε την προσοχή μου. Μου έλκυσε το ενδιαφέρον μου. Αδερφοί αγαπητοί, να ξέρουμε ότι τόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός, με αγάπησε αιώνια, ώστε μας έλκυσε με έλεος. Αλλά δεν είναι μόνο ότι ελκύει ο Θεός τον άνθρωπο, αλλά μπορεί και ο άνθρωπος να ελκύσει το Θεό. Και ο άνθρωπος ελκύει το Θεό όταν προσεύχεται διαπαντός και κάνει ελεημοσύνες πολλές. Εδώ σας πω κάτι που μη με παρεξηγήσετε. Από τότε που μπήκα στην Εκκλησία κατάλαβα αυτό, ότι αυτό ήταν ένα κόλπο καλό του χριστιανού για να απολαμβάνει τις ευλογίες του Θεού. Και όταν βλέπω κάποιον άνθρωπο και ανοίγει η καρδιά του, λέω έμαθε και αυτό το κόλπο. Βρήκε και αυτό το κόλπο. Και περιμένω να δω τη συνέχεια. Και η συνέχεια, αδερφοί αγαπητοί, είναι μετά πάσης βεβαιότητος από ευλογία σε ευλογία. Από ευλογία πνευματική στα επουράνια. Από ευλογία γήινη και ανθρώπινη μέσα στη ζωή αυτή. Ευλογία οικογενειακή. Ευλογία στο έργο του Θεού. Περικυκλωμένος από την ευλογία του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Αλλά σε κάθε έθνος ψάχνει να βρει, σε κάθε έθνος, έξω από την Εκκλησία, σκεφτείτε μέσα στην Εκκλησία, σε κάθε έθνος έξω από την Εκκλησία, όποιος φοβάται τον Θεό και εργάζεται δικαιοσύνη είναι δεκτός εις αυτόν. Και τον επισκέφθηκε ο Θεός. Και επισκέφθηκε ο Θεός τον Κορνήλιο αποστέλλοντας τάγμα αγγέλων και ένας παρουσιάστηκε μπροστά του. Κορνήλιε του λέει. Και αυτός έντρομος, γιατί δεν έχει εμπειρία από τα πνευματικά. Βέβαια και ποιος άνθρωπος έχει εμπειρία από τα πνευματικά ώστε να δει μπροστά του άγγελο Κυρίου και να μην πέσει από το φόβο κάτω. Λέει, τι θέλεις Κύριε? Και ο άγγελος του είπε, οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου έκαναν το Θεό να σε θυμηθεί, να σε προσέξει
Γι' αυτό με απέστειλε ο Θεός. Με απέστειλε ο Θεός για να υπηρετήσουμε μαζί όλους αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών ανάμεσα σε αυτούς εσύ και εγώ. Αυτό το έργο έγινε και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά και μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει από ένα σκεύο ιδιαίτερης εκλογής του Θεού, από ένα σκεύος ιδιαίτερο εκλογής του Θεού, άνθρωπο φοβούμενο τον Θεό, που αγάλεται, χαίρεται, ιδύνεται να παίρνει εντολές του Κυρίου. Και όπως θα το δούμε αυτό παρακάτω. Τι θέλεις να κάνω, στείλε στην Ιώπη απεσταλμένους, γιατί εκεί φιλοξενείται στο Σίμωνα το Βυρσοδέψη ένα άλλο σκεύος εκλογής. Πλήρης ελεημοσυνών και προσευχών, γιατί όλη η πρώτη Αποστολική Εκκλησία πούλαγε τα επάρχοντά της και τα άφηνε στα πόδια του Πέτρου και των λοιπών Αποστόλων, και δεν υπήρχε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ούτε ένας ενδεής. Ένα άλλο σκεύος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Κατάλληλο, άριστο, εικόν του Χριστού, απάβγασμα της δόξης του Χριστού, χαρακτήρ της υποστάσεως του Χριστού, γιατί ο ίδιος ο Χριστός είπε «Με τον ίδιο τρόπο που με απέστειλε ο Πατέρας μου σε εσάς, με τον ίδιο τρόπο αποστέλω και εγώ εσάς στους ανθρώπους». Όπως εμένα ο Πατέρας μου με κατέστησε χαρακτήρα της υποστάσεως, απάβγασμα της δόξης και εικόν του Θεού του αοράτου, έτσι κι εγώ καθιστώ την εκκλησία μου, την νύμφου μου, τη γυνή μου, δόξα μου. Είναι η δόξα του ανδρός, η δόξα του Χριστού είναι η εκκλησία. Και μέσα από την εκκλησία αποκαλύπτονται σκεύη ιδιαίτερης εκλογής, που δεν είναι σκεύη που λένε πολλά λόγια, που εμφανίζονται, που κορδώνονται, που καμαρώνουνε, αλλά που προσφέρουνε, και προσφέρουνε με αγάπη, με χαρά, με ειρήνη, με μακροθυμία. Τι σημαίνει με μακροθυμία? Πάλι, πάλι και πάλι και πάλι και ξανά πάλι και ξανά πάλι, και γίνεται Χριστός ο άνθρωπος αυτός, χρήσιμος στο έργο του Θεού, στους ανθρώπους, στον εαυτό του. Άμεσα, γιατί χαίρεται στις εντολές του Κυρίου ο Κορνήλιος, χάρηκε, γιατί του είπε ότι φώναξε τον άρθη και αυτός θα σου δώσει εντολές τι πρέπει να κάνεις. Εντολές από το Θεό, που θα τον φωνάξω και θα του πω πες μας ό,τι προσέταξε, ό,τι εντολές έδωσε ο Θεός σε σένα για μας. Ενδιαφερότανε για τις εντολές του Θεού. Πες μας τι διατάζει ο Κύριος. Και χωρίς δισταγμό, όταν άκουσε για εντολές, απέστειλε πρέσβεις, στρατιώτες, υπηρέτες, ευσεβείς. Πηγαίνετε να βρείτε εκεί στην Ιώπη. Υπάρχει ο Πέτρος που φιλοξενείται στο σπίτι του Σίμωνα του Βυρσοδέψη και πέστε του να έρθει, γιατί έχει εντολές από το Θεό να μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Παρένθεσης. Αδερφέ, έχεις επιθυμία να σου δώσει εντολή ο Θεός τι πρέπει να κάνεις? Εγώ σου λέω ότι δεν έχεις, αν δεν είσαι φοβούμενος στον Θεό. Και αν δεν έχεις αυτή την επιθυμία που εσύ το ξέρεις, αλλά και το Πνεύμα το Άγιο το ξέρει, τότε γνωρίζεις ότι δεν είσαι φοβούμενος τον Θεό, και μην περιμένεις αυτές τις ιδιαίτερες ευλογίες, τις πνευματικές, τα επουράνια που έχει ο Θεός ετοιμασμένες για τους φοβούμενους Αυτόν. Μην νομίζεις ότι θα έχεις καλά αποτελέσματα. Ο Κορνήλιος, του Κορνήλου η καρδιά φλεγότανε. «Πες μου, Κύριε, τι να κάνω». Και νίστευε και προσευχότανε και γεμάτος χαρά έδινε. Και ο Πέτρος, που πραγματικά φιλοξενείται σε αυτό το σπίτι,
το μεσημέρι στις 12 η ώρα κατά τη συνήθειά του ανέβηκε να προσευχηθεί, γιατί προσευχόταν και αυτός διαπαντός. Και τώρα τον επισκέπτει ο Θεός με ένα παράξενο τρόπο. Με έναν τρόπο που δεν μπορούσε να το φανταστεί. Με έναν τρόπο αντιγραφικό, Κύριε μου. Με έναν τρόπο έξω από το Λόγο του Θεού. Αλλά ξέρει ο Απόστολος Πέτρος τη φωνή του Θεού. Κατεβαίνει ένα σκεύωσα συνδόνα, παρουσία του Θεού, και μέσα σε αυτό ήταν όλα τα ζώα, τα ερπετά, τα πετεινά του ουρανού και τα θηρία του δάσους. Και η φωνή του Κυρίου ακούγεται: «Πέτρο, σφάξε και φάγε». Και ο Πέτρος αντέδρασε: «Κύριε, τι λες? Αυτό είναι έξω από το λόγο σου. Είναι έξω από τις εντολές σου». Αλλά ο Θεός αλλάζει καταστάσεις. Και ο Πέτρος πείθεται, αν και καταρχάς δεν καταλαβαίνει. Θα πιστεί σε κάτι που δεν στέκεται στη λογική του και στην πίστη του. Αλλά θα πιστεί. Γι' αυτό τον διάλεξε ο Θεός. Γι' αυτό δεν διάλεξε ο Θεός τον Ιάκωβο. Γι' αυτό δεν διάλεξε ο Θεός και τον Ιωάννη. Γιατί ήταν ένας ευέλικτος. Δεν ήταν φανατικός. Ήτανε πιστός στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Λέει: «Κύριε, εγώ δεν έφαγα ποτέ βρώμικο, βέβυλο ή ακάθαρτο». Τρεις φορές έγινε αυτό. Και μετά ανέβηκε στον ουρανό. Και ενώ πεινασμένος κατέβαινε για να φάει, ακούει κάποιους να φωνάζουν: «Μήπως εδώ φιλοξενείται ο Σίμων, ο επωνομαζόμενος Πέτρος?» Κατεβαίνει κάτω και του λέει το Πνεύμα το Άγιο: «Τι ωραία συνεργασία, αδερφοί. Τι ωραία συνεργασία με πρωτοβουλία του Θεού προς τον άνθρωπο. Τι επικίνδυνη συνεργασία με πρωτοβουλία του ανθρώπου προς το Θεό. Επικίνδυνη και πολλές φορές επιβλαβής. Έτσι ξέρω, έτσι νομίζω. Και όπως λένε οι άνθρωποι, έτσι τα βρήκα. Έτσι κατάλαβα». Ο Πέτρος λέει, όταν του λέει το Πνεύμα το Άγιο: «Πήγαινε και μη διστάσεις καθόλου. Ακολούθησέ τους. Εγώ τους έστειλα». Κάνε μας έτσι, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Κάνε μας. Θέλετε, αδερφοί, να μας κάνει έτσι? Κάνε μας έτσι, Χριστέ μου. Μέσα από την καρδιά μου το λέω. Κάνε μας έτσι, Χριστέ μου. Ευέλικτους. Πιστούς. «Τι με ζητείτε, τι με θέλετε?» είπε ο Πέτρος όταν κατέβηκε. «Ο Κορνήλιος, άνθρωπος φοβούμενος τον Θεό, πού το ξέρετε εσείς?» «Όλος ο κόσμος το ξέρει. Έχει καλή φήμη. Η κακή φήμη δεν τον εμποδεί, δεν τον ενοχλεί, δεν τον πλησιάζει. Από κακής φήμης τον ελευθερώνει ο Θεός. Θα υπήρχαν αυτοί που κατηγορούσαν, πάντοτε υπάρχουν, ο κατήγορος και τα παιδιά του. Αλλά και οι άνθρωποι, οι πλανημένοι. Όμως η φήμη του είναι καλή, γιατί δημιουργεί ο Θεός. Φοβούμενος τον Θεό, ευλαβής, νίστευε 4 μέρες και έστειλε ο Θεός άγγελο και του φανέρωσε, του αποκάλυψε ότι φιλοξενήσε σε αυτό το σπίτι και του είπε να στείλει να τον φωνάξει, γιατί έχει εντολές από το Θεό για αυτόν τι πρέπει να κάνει. Και επαναλαμβάνω, θέλουμε να έχουμε εντολές από το Θεό. Αμήν, αδερφοί. Θέλουμε. Αλλά όταν τον επισκέφθηκε, του είπε: «Η ελεημοσύνη σου», όχι η τσιγκουνιά σου, «η ελεημοσύνη σου, η προσευχή σου», όχι η αδιαφορία σου, «έκαμαν το Θεό να σε προσέξει. Ήλκησαν τον Θεό».
έσχισαν το ενδιαφέρον του Θεού. Και είπε ο Θεός, βρήκα άνδρα κατά την καρδία μου που θα πράξει τα θελήματά μου. Και γι' αυτό ήρθαμε εμείς εδώ, για να σε φωνάξουμε. Και ο Πέτρος κατάλαβε. Κατάλαβε ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται το χέρι του Θεού. Η ευλογημένη χείρα του Κυρίου και ο εξυπλωμένος ένδοξος βραχίων του Θεού. Ελάτε μέσα, και την άλλη μέρα ξεκίνησαν. Και όταν έφτασαν στο σπίτι, βρήκαν τον Κορνήλιο, την οικογένειά του και όλους τους γνωστούς του συγκεντρωμένους. Και μάλιστα όταν πλησίασε ο Πέτρος από άγνοια, ο καημένος ο Κορνήλιος προσκύνησε, γονάτισε και προσκύνησε τον Πέτρο, λέει, ο Θεός σε στέλνει να μου φέρεις τις διαταγές του. Σήκω, του λέει, σήκω. Και εσύ και εγώ άνθρωποι είμαστε. Η δόξα ανήκει στο Θεό. Και μπήκε μέσα στο σπίτι και είδε πολλούς ανθρώπους. Όλος του ο οίκος που ήταν φοβούμενος των Θεών. Και όποιος φοβούμενος των Θεών είχε προσκαλεστεί από τον Κορνήλιο. Και ο Κορνήλιος ομολογεί και λέει, ενώ προσευχόμουν και νίστευα, έστειλε άγγελο ο Θεός και μου είπε ότι οι ελεημοσύνες μου. Μα δεν περιφατεί αυτό, τα φωνάζεις. Δεν είπα αυτά που έκανα, είπα αυτά που είπε ο άγγελος. Άλλο να λέω αυτά που κάνω και δεν τα λέω, και άλλο να επαναλαμβάνω αυτά που λέει ο Θεός. Οι ελεημοσύνες σου και οι προσευχές σου έφτασαν μέχρι το θρόνο μου. Και μου είπε να σε φωνάξω και σε φώναξα. Και τώρα καθόμαστε με προσοχή, αλληλούια, να ακούσουμε τι ο Θεός σε διέταξε να μας πεις. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τι διατάζεις εσύ. Δεν θέλουμε να ακούσουμε ποια είναι η γνώμη σου, ποια είναι η άποψή σου, ποια είναι η φιλοσοφία σου, η σοφία σου, η θρησκεία σου. Δεν θέλουμε. Είναι φοβούμενος των Θεών. Θέλουμε να ακούσουμε τις διαταγές του Θεού που τις στέλνει ο Θεός μέσα από σένα. Και ο Πέτρος κατάλαβε. Κατάλαβε το σχέδιο του Θεού. Κατάλαβε ότι επεκτείνεται η σωτηρία στα έθνη. Γιατί είναι φοβούμενος των Θεών και έχει και αυτός αποκάλυψη. Κατάλαβε το θαυμαστό έργο που ο Θεός εργάζεται. Κατάλαβε. Κατάλαβες, αδερφέ? Κατάλαβες? Μακάρι να μας δώσει ο Θεός να καταλάβουμε σήμερα και να καταλαβαίνουμε πάντοτε. Μίλησε για τον Χριστό, που είναι ο Κύριος πάντων, τον οποίον ο Θεός απέστειλε για να αποκαλύψει και να κηρύξει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, για να διδάξει υγιένουσα διδασκαλία ουράνια και για να ελευθερώσει τους καταδυναστευομένους από το διαβόλου. Όμως άνθρωποι φανατικοί εσταύρωσαν αυτόν. Όμως ο Θεός τον ανέστησε και έδωσε σε αυτόν το υπερπάνω όνομα, για να κλείνει μπροστά σε αυτόν πανγόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, και κατέστησε αυτόν κριτήν ζώντων και νεκρών. Και γι' αυτόν όλοι οι προφήτες μαρτυρούσανε ότι δια του ονόματος αυτού θα λάβει άφεση αμαρτιών πας ο πιστεύων εις Αυτόν. Πας ο πιστεύων εις Αυτόν. Εμπιστεύεσαι το Θεό, αδερφέ? Εμπιστεύεσαι το Χριστό? Θα λάβεις άφεση αμαρτιών. Και ο Κορνήλιος άκουγε. Αλλά δεν είναι τι άκουγε ο Κορνήλιος, είναι τι έκανε ο Θεός. Δια του Ιησού Χριστού άνοιξε αμέσως τους καταράχτες του ουρανού και ήρθε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου σε αυτόν και σε όλον του τον οίκο και σε όλους τους φοβουμένους των Θεών.
Και άρχισαν να μιλάνε ξένες γλώσσες και να μεγαλύνουν το Θεό. Και με έκπληξη ο Πέτρος και οι άλλοι έλεγαν, ο Θεός έδωσε δια του Ιησού Χριστού τη δωρεά του και εις τα έθνη. Γιατί άκουγαν αυτούς όλους να μιλάνε ξένες γλώσσες και να προφητεύουν και να μεγαλύνουν το Θεό. Και τότε με θάρρος και παρησία και με φόβο Θεού, εάν ο Χριστός βάφτισε όλους αυτούς με Πνεύμα Άγιο, δεν θα πρέπει εγώ να τους δώσω εντολή να βαφτιστούνε στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών? Και βρήκε καρδιές φοβούμενες των Θεών που χαίρονται στις εντολές του Θεού. Βαφτίσου Κορνήλιε. Και ο Κορνήλιος, αμήν Κύριε, γιατί είναι εντολή Θεού. Για σκεφτείτε αδερφοί τη στιγμή εκείνη, λίγο να τη φέρουμε στο μυαλό μας, λίγο ο Θεός να μας δώσει αυτή την όραση, την όραση της ιδιαίτερης αυτής ευλογίας που όλοι μίλαγαν ξένες γλώσσες, δόξαζαν το Θεό, χαρά, ειρήνη, παρουσία Θεού, δοξολογία, έκπληξη, ευγνωμοσύνη. Και έρχεται η εντολή του Θεού, γιατί ο Θεός ξέρει ότι ο Κορνήλιος και όλος το οίκος που φοβούνται το Κύριο χαίρονται στις εντολές του Θεού. Και βαφτίστηκαν όλοι χωρίς κανένα δισταγμό. Δεν χρειάστηκε να το σκεφτούνε, να περιμένουνε. Ο Θεός είχε φτιάξει την καρδιά τους να δεχθούνε την εντολή του, τις εντολές του Θεού. Και βαφτιστήκανε όλοι μέσα στο νερό, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών. Και οι άνθρωποι λένε, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ο Λόγος του Θεού όμως λέει, αδερφοί, και το μνημόσυνον του, το μνημόσυνο του Κορνήλιου και του οίκου του, είναι στον ουρανό εις τους αιώνες των αιώνων. Όλα θα παρέλθουνε, η γη, οι ουρανοί, όλα. Ο Λόγος του Θεού θα μένει στον αιώνα. Και η συνεργασία, το έργο του Θεού με τον Κορνήλιο και το έργο του Κορνήλιου με τον Χριστό και τον Απόστολο Πέτρο θα μένει στον αιώνα. Όταν θα πάμε εκεί θα το δούμε και θα πούμε, αυτός είναι, αυτός είναι που τον χρησιμοποίησε ο Θεός για να έρθει η σωτηρία του Χριστού και σε μένα που ήμουν Έλληνας, και σε όλους αυτούς που δεν είχαν καμία σχέση με τον εκλεκτό και περιούσιο λαό του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Αδερφοί αγαπητοί, και εδώ πρέπει να το προσέξουμε λιγάκι, είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Δεν γίνεται, δεν αναιρείται. Η δόξα του εσχάτου οίκου θέλει είστε μεγαλυτέρα της του πρώτου. Και αν ο Θεός εργάστηκε ένδοξα με Κορνήλιο, τον οίκον του και άλλα τέτοια σκεύη εκλογής του, και αν είναι αλήθεια ότι η δόξα του εσχάτου οίκου θα είναι μεγαλυτέρα της του πρώτου, αξίζει τον κόπο να μοιάσουμε στον Κορνήλιο, να μοιάσουμε στον Πέτρο, να μοιάσουμε τον Χριστό. Αξίζει τον κόπο να εξητήσουμε από το Θεό και να πούμε, Κύριε, πλημμύρισε την καρδιά μου με το φόβο σου, πλημμύρισε την καρδιά μου με τη χαρά των εντολών σου, πλημμύρισε την καρδιά μου και πλάτινε τη με ελεημοσύνες πολλές, πλημμύρισε την καρδιά μου με προσευχές διαπαντός. Γιατί θέλω η δύναμη της εξουσίας μου να πολλαπλασιάζεται, αλλά μέσα
στη δόξα τη δική σου. Μη είσαι μας την δόξα, Κύριε, αλλά εις το όνομά σου. Αμήν.